Nextly, we have Manolis Pratikakis and Kostas Mavroudas. Gentlemen, good evening. Kalispera. Okay, Manolis, we have section two from the Indecipherable Colors of the End. Καλά. Thanks. Ναι. Αυτό λειτουργεί. Θα διαβάσω το Flower. Flower είναι ένα μπαρ στην πλατεία Μαβίλιο που πήραμε τον Καρούζο λίγα χρόνια πριν πεθάνει, τα τελευταία χρόνια. Flower. Συχνά βρισκόμαστε στο Flower. Ένα βράδυ μας είπε, είδα όνειρο. Ένα δέντρο κοφτερό φύτρωνε στο στήθος. Τα κλαδιά του μου ξέχιζαν το νου. Οι ρίζες έβγαιναν από τις φτέρνες, τρύπαγαν την άσφαλτο. Το δέντρο θηρίο γκρέμισε το σπίτι και ήρθε ως εδώ αυτή η πλούσια σκιά. Σας μιλάω από πέρα, φευγάτος, και αυτό είναι η ποίηση. Ήταν εκεί ο Αλφόνσος και η Εύα, οι αλκοόλοι, γνωριμίες παλιές μέσα του με πίσα και με άνθρακα. Η Σούτσου προς τη Δωρηλαίου ένας μισοφώτιστος γκρεμός. Στο βάθος ήταν το αμπρί, το σπίτι του. Και αυτός με αμπέχονο, μια λεγεώνα αποδεκατισμένη, να συλλέγει ψιθύρους αγνοούμενους. Και από χαράδρα σε χαράδρα, η πιο απελπισμένη επιδρομή στο άναρθρο. Έτσι μόνο έπαιρνε λάφυρο τη δόση του. Ησύχαζε λίγο, μα και εκεί στον ύπνο κάτω πάλι πάλευε το δαίμονα. Τα δάχτυλά του θύλαζαν λέμαργα τα πλήκτρα. Και η κλεμμένη δόξα, η τρελαμένη γραφομηχανή μέσα στον εφιάλτη, τρυφερό μαστοφόρο του κενού. Λαχάνιαζε ατμώδης σε αχυρένιο στρώμα. Να ακούς από αυτό το μπρούτζινο βραχμάνο κλάματα βρέφους. Ευχαριστώ, Μανώλης. Okay. In English, flowers. We met up very regularly, flowers. One night he said to us, I had a dream. A sharp tree had its roots buried in my chest. The branches tore my mind. Its roots dug out through my heels and pierced the asphalt. The tree, a fierce animal, knocked down the house. Then came here, a rich shadow. I speak to you from beyond death, and that is what poetry is. There was Alphonsus and Eve, the alcohol, the tar and carbon within him were old acquaintances. There was a half-lit precipice between Sutsu Street and Doriel Street. At its end was his shrine, his abri, his house, and he was wearing an old army tunic, like someone from a decimated legion collecting ignored whispers from one crevice to another. The ultimate desperate in invasion of the immaculate. This is where he found his fix, his plunder. Then he was quiet for a while. But even there, in his sleep, he fought against the demons. His fingers greedily sucked at the keys. And the stolen glory, the mad typewriter in his tender nightmares, a mammal of the void. He panted steam on a hay mattress. From the bronze Brahmin came the cries of a baby. Manolis.
Ναι. Next we have Kostas Mavroudis, who will read, I hope, Visit to a Senile Old Man, section 13. 13. Ναι. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα από 17 ομότιτλα ποίηματα, επίσκεψη σε γέροντα με άνοια, λέγεται το βιβλίο και ο τίτλος του κάθε ποίηματος είναι αυτός. Κάποιος επισκέπτεται ένα ανοϊκό γέροντα. Σε κάθε ποίημα προκύπτει κάτι διαφορετικό. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια, νούμερο 13. Σκέπτομαι λοιπόν το ενδεχόμενο να συντηρείται ένα είδος διαλόγου με τον κόσμο και εγώ κουραστικά να πλεονάζω με τόσες εξηγήσεις. Να σας εκθέτω δηλαδή πράγματα γνωστά, όπως αν χάριν του Νόε σιγοσφύριζα, ενώ στο βάθος η κυβωτός ήταν γεμάτη με πουλιά. Έχει βέβαια μέγα κέρδος απ' τη λήθη το επανεπαυμένο ζώο που δεν αναπολύει, που ευδαιμονεί στην άγνοια. Σαν βρέφος θυλάζεται το δάχτυλο και η ζωή τροφός δεν σας μαλώνει. Μα ούτε για μας είναι πάντοτε ποινή που έξω από την κατοικία μας διαβάζουν τη διεύθυνση του φόβου. Ο φόβος πρόσφερε νόημα στα αντικείμενα. Ο φόβος έφερε στο σπίτι μια φωνή παιδιού. Μας δίνει θέση στο τραπέζι και λέει «Κοίτα στα μάτια τον απέναντι». Ο φόβος κατοικεί στην τελειότητα. Με απόλυτο και λάσπη χτίζει μεθοδικά. Οικοδομεί τον οικισμό και μια πιάτσα εγκαθίσταται αχυροποίητη στο κέντρο του. Ο φόβος έστειλε στην πόλη ανθρώπους με διαβήτη. Αυτός διακρίνεται πίσω ακόμη και από τον φωτεινό τρούλο του Μπρουνελέσκι. Αυτός μας παραχωρεί ξύλινο κάθισμα στον απέναντι λόφο όταν χτυπούν στις 5 οι καμπάνες. Ο φόβος οδηγεί το χέρι στην κενή σελίδα και σ' αφήνει εκεί. Ο φόβος εμπεδώνει τη συνομιλία έργου και διάρκειας. Στη σκέψη του θεατή που τρίβοντας τα χέρια του έλεγε 5 μέρες αφιέρωμα στον Μπέργκμαν, τι άλλο θέλω, ήταν ο φόβος. Ο φόβος υπαγορεύει το μονόλογο του Λίρ και αυτός είναι που έγραψε «Περπατώ στα λιβάδια, πράσινα, κίτρινα σεντόνια, καρφιτσωμένα με έντομα». Πού είναι η φύση εκείνη, οφείλει να μιλήσει όταν κάποτε πάβει ο αμήλικτος μονόλογος της γης. Ο φόβος έκανε τα πορτρέτα του Μπροντζίνο να μας βλέπουν, να είναι στραμμένα δηλαδή νοσταλγικά στο μέλλον. Ο φόβος φιλοτέχνησε την νεκρή φύση και πάνω στο τραπεζομάντιλο δύο μήλα με ένα ψωμί κομμένο δεν παλιώνουν. Θα λείπω 3 εβδομάδες. Εδώ που έβαλαν την πολυθρόνα σας είναι καλύτερα. Το δέντρο, η καταπράσινη βεράντα όπου παίζουν αιωνίως σκάκι. Να παρακολουθείτε με την υπέροχη αδιαφορία σας την κίνηση του δρόμου. Τα δύο αδέσποτα σκυλιά, τις σκιές που αλλάζουν θέση, τους περαστικούς καταβροχθισμένους από το φως, έτσι καθώς βαδίζουν με τη βεβαιότητα της διάρκειας, με την αυταπάτη της καθημερινής αθανασίας. Thanks, Kostas. Okay. The English here. Visit to Senile Old Man, section 13. So then, it's possible you maintain a kind of dialogue with the world, and I become tediously superfluous, giving so many explanations. For example, when I state accepted things, as if I whistled for Noah's sake, while the depths of the ark was filled by birds. Of course, the carefree animal
has gained great benefit through its forgetfulness. It never dreams. It is content in ignorance. You suck your finger like a baby, and the nurse life does not scold you. But for us, it is not always punitive that outside our dwellings, the address of fear can always be read. Fear offered a meaning to things. Fear brought the voice of a child into the house. It gave us places at a table and said, look into the eyes of the person sitting opposite you. Fear inhabits perfection. It builds methodically, using mud and the absolute. It constructs the settlement with piazza at its center. Fear sent people with diabetes to the town. It can be discerned even with Brunelleschi's illuminated dome. It provides us with a wooden seat on the hill facing us when the bells strike at 5 o'clock. Fear guides your hand over an empty page and leaves you there. Fear strengthens communications between work and duration. Fear was in the thoughts of a spectator who, rubbing his hands together, said, 5 days dedicated to Bergman. What more could I wish for? Fear dictated Lear's monologue. It was also Fear who wrote, I walk over the fields, green, yellow sheets, pinned down by insects. Where is that voice? It must speak when the relentless monologue of the earth sometimes stops. Fear served Bronzino in the creation of his portraits, staring at us as they turn nostalgically towards the future. Fear created still life, and on a tablecloth, 2 apples and some sliced bread never grew old. I'll be away for 3 weeks. Where they've put your armchair now is better. The tree, the all-green veranda, where chess is played eternally. With sublime indifference, you can follow the traffic on the road, the 2 stray dogs, the shadows which are always changing, passers-by engulfed in light as they walk in the certainty of longevity through the self-delusion of everyday immortality. Okay, next we have Athina Papadaki, and this is of cannibalism. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Come on. Της ανθρωποφαγίας. Σας προσκαλώ σεμνά σε αταξία μέταξας, μπουφέδος ειδονής στον κήπο, με υφάσματα ψυχρά και κρύα πιάτα, χωρίς αηδόνια, αλλά η μουσική κορδέλες να λιχνίζει τα όνειρά σας. Σε κύκλους ευθυμίας ιτιστής αόρατος, μες στον νυχθή, στα δημητριακά, στον αναμάρτητο ίνο. Μόσχος και αμνός τα ριχευμένη με μπαχαρικά, κάτω από τα σταθές γαλάζιο. Όλα στρωμένα, τέλεια και άθικτα, και μόνο η προσφορά κινούμενη, ο Αττικός 15 Αύγουστος Παλάδας, με δέσματα αποφασισμένα για να αναλωθούν. Αλλά το νέο θύραμα κρυμμένο, όλο τραβάει να ξεφύγει, μα δεν φτάνει να πατήσει τα νερά. Πανσέλινος, και τι να τις καταλογίσεις. Σας προσκαλώ σε τόπο πράο, μα ανυπάκουω προς το χάραμα, όταν θύματα καταστόλιστα παίρνουν το αίμα πίσω από τα χορτάρια και ως βρέφη πάλι και ξανά προς τη θεία τροφή μου γκρίζοντας,
Μένει η χλώη απορριμμένη και φρεσκότατη, λες και ποτέ δε θαύτηκε εντός της ύλη με ή χωρίς δωρά. Έχει ο Θεός, μα πώς λαμβάνει. Με κοραλένιο στρίφωμα θα σας υποδεχτώ και απάνω στο χαιρετισμό θα με καταβροχθήσετε. Πρώτα η καρπή των χεριών, αστή, και δεν θα αναδυθώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τίνα. In English, of cannibalism, I invite you humbly into the disorder of silk, a buffet of delight in the garden, with cool fabrics and cold plates, with no nightingales, but a music of ribbons to sift your dreams. An invisible caterer in the midst of cycles of joy, in the fish, in the cereals, in the pure, infallible wine. Calf and lamb cured in spice beneath an unstable azure sky. The settings are immaculate, only the offerings in motion this first fortnight of August in Attica of Pallas, with dishes determined to be consumed, but the new hidden quarry always attempting escape, though never reaching the water. A full moon, but what can we ascribe to it? I invite you to a genteel place, though disobedient towards dawn, where elaborately decorated victims take revenge as babies once again, growling at the divine food, the greenery remains bewildered and utterly fresh, matter with or without skin, as never swathed in it. God will provide, but now, does he appropriate? I will receive you with a hem of coral, and at our meeting you will devour me, beginning with my wrists. I am bourgeoisie and will not rise up. Athina Papadaki. Finally, we'll conclude with Desi Zervanu, who is largely responsible for this gathering tonight. So I think it's appropriate we finish with Desi. She's going to read in Greek, I'll read the poem in English. Desi. Οι μέρες κλείδωσαν. Είναι για το θάνατο του πατέρα μου αυτό. Οι μέρες κλείδωσαν. Σήμερα δεν είναι ούτε Δευτέρα, ούτε Τρίτη. Τον βρήκαμε στο σαλόνι. Γυάλιζε τα παπούτσια του και κοίταζε τις εφημερίδες. Σήμερα δεν είναι Τρίτη, ούτε Παρασκευή. Οι μέρες κλείδωσαν. Πονάει. Σκέπτεται να αλλάξει τη ζωή του. Μας δείχνει ένα καινούριο σπίτι και το δρόμο για την Ελλάδα. Σήμερα δεν είναι ούτε Σάββατο, ούτε Κυριακή. Οι μέρες κλείδωσαν. Πώς να φιλήσουμε τον ήλιο, πώς να αγγίξουμε αυτές τις πολύτιμες πέτρες, το σπασμένο μάρμαρο. Οι μνήμες στεγνώνουν στο τσιμέντο του ήλιου. Σήμερα δεν είναι καν μια μέρα. Οι μέρες κλείδωσαν. The days are locked. This is dedicated to Desi's father. The days are locked. It's not Monday today, nor is it Tuesday. We found him in his living room, shining his shoes, looking at his papers. Today it's not Wednesday, nor Friday. The days are locked. He has pains. He thinks about changes in his life.
He takes us around the new house and shows us the road to grace. Today, it's not Saturday nor Sunday. The days are locked. How can we embrace the sun, touch these precious stones, the broken marble? Memories dry on cement of the sun. Today, it's not a day at all. The days are locked. Dirty Giovanni. Okay. Speak for yourself. Anyway, by way of conclusion, I would like to thank Alexis Thamati, who, in our absence in Scotland, arranged most of this evening's event, did the publicity, set up the venue, etc. Can you translate that? Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξη Σταμάτη που μας βοήθησε τόσο πολύ για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Χατζιακόβου που μας βοήθησε τόσο πολύ πάλι για αυτή την εκδήλωση. I thanked Χατζιακόβου as well. Okay. Well, Desi's already thanks the manager. I'd like to thank all the staff of the bookshop for accommodating us. And thank everyone in attendance for attending. And I really hope you enjoyed the evening and find the books of interest. And we'll take lots of copies away with you, ideally purchased, of course. Anyway, presto pali. Okay, we have an open floor for questions. Yes, if somebody will. Michalis? Well, the υπάρχουν, όπως ξέρετε, άπειροι ορισμοί. Είναι αυτό που κάνει στη μετάφραση, ανάπτυξη στίβοντος ποδηλάτου και ούτω καθεξής. Ένα στίβο να κρύβουμε το πρόσωπό μας μέσα. Εγώ θα έλεγα είναι μια διαρκής προσπάθεια να συνομιλήσω με το ανίποτο, με το άρρητο. Αυτό είναι για μένα. Να κάνουμε κάτι το άναρθρο, να του δώσουμε ρυθμό, να του δώσουμε φωνή και αίσθημα και παλμό. Ο Λιβαδίτης κάπου λέει ότι και αν θυμάμαι, αφού έγραψε τόσα πράγματα, και αν θυμάμαι κάτι από τη ζωή μου, είναι μερικά ήρεμα βράδια και λίγη μουσική από το ανεκπλήρωτο. Αυτό λοιπόν το ανεκπλήρωτο, το ανίποτο, είναι που πολιορκούμε και ίσως κάτι κεντρωθούμε να το αποσπάσουμε. Πότε μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό? Έχει τις αδυναμίες μας. Πότε μπορούμε να το προσφέρουμε στους άλλους? Είναι μια πόρτα που ανοίγει στον χάος. Παίρνουμε και δημιουργούμε. Πότε? Είναι υποκειμενικό, ναι. Αλλά έχει κάτι πανανθρώπινο. Τα κουβλίνει σε κάτι πανανθρώπινο. Πότε μπορούμε να το βγάζουμε παρά έτσι? Όταν το ατομικό γίνεται παγκόσμιο, το προσωπικό γίνεται οικουμενικό και όταν ο ποιητής έχει τη δυνατότητα ακριβώς να μετουσιώνει και να μεταπλάθει το προσωπικό και το δικό του και να το κάνει πανανθρώπινο, τότε κάτι γίνεται. Τότε παράγεται τέχνη. Ποιος κρίνει? Κρίνει. Είναι μεγάλο ερώτημα. Η ιστορία κρίνει. Κιμοσθένης Κούρτοβικ. Κούρτοβικ, ένας κριτικός. Είναι υποκειμενικά όλα αυτά. Δεν κρίνει κανένας. Η ιστορία κρίνει. Κώστα, σε εσένα το ερώτημα. Πώς? Εγώ απήντησα. Α. Μιχάλη. Απήντησα.
Και εσύ από τη σέντε στα αγγλικά, γιατί το κοινό βέβαια η πλειοψηφία του είναι ελληνόφωνο, ε. Η ερώτησή μου όχι είναι, φαντάζεστε ήδη. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα της υποδοχής που έχει μέχρι τώρα η δουλειά σας στη Σκωτία και γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια που συνεχίζεται σημαίνει ότι κάπως έχετε μια υποδοχή, μια ανταπόκριση, από την πλευρά των αγγλόφωνων αναγνωστών της ελληνικής ποιήσης, γιατί στην Ελλάδα. Θα συμπληρώσω κάτι εδώ, ότι θα το πει από τον Σπεντόν, ότι στην Ελλάδα, ενώ η πεζογραφία έχει ανοίξει τα σύνορα, η ποίηση εξακολουθεί ακόμα να έχει δυσκολίες να περάσει τα σύνορα και μια άποψη που ακούμε συχνά από ξένους είναι ότι η ελληνική ποίηση, αν αφαιρέσει κανείς τα Νόμπελ και τα μεγάλα ονόματα και το καλά φυσικά, ότι η νεότερη σύγχρονη ποίηση δεν ενδιαφέρει πολύ το ξένο κοινό. Αυτό ήταν. Ούτε το είναι εδώ. Έχεις εσείς να την βρεις, it's difficult to open the... Τι υποδοχή είχε, τι υποδοχή. Well, they're not as much as the rest is in prose. Yeah, what Michalis says is basically true. The response, when we get response, is positive, but it's not widespread. That's nothing to do with it being Greek. Translations in general, unless you happen to be extremely famous, have won the Nobel Prize, or happen to be dead, that always helps, you know. I mean, the people who pay attention do favour what we're doing and promote it when they can. But translation generally does not receive a great deal of attention. And poetry in any language, in Scotland, even Scottish poetry, doesn't receive a great deal of attention in the Scottish press. Largely, it's the small magazines, the literary magazines, who are basically subsidised by the Scottish Arts Council or are run on a shoestring, you know, paper clips and a photocopier. So, really, it's not just a case of translation in Britain. Poetry itself is not exactly overrepresented in the national media. Perhaps that's the same all over Europe. I'm not entirely sure about that. Λέει ότι η ανταπόκριση που είχαμε είναι θετική, αλλά οπωσδήποτε και στην Μεγάλη Βρετανία, όπως είπατε και εδώ, δεν υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για την ποίηση όσο για τον πεζολόγο. Και γενικά, δηλαδή, η περίληψη αυτών που είπε αυτή είναι. Αν έχει κανείς φυσικά πάρει το βραβείο Νόμπελ, όπως ο Σεφέρης και ο Ελίτης, διαβάζεται οπωσδήποτε περισσότερο, αλλά γενικά η ποίηση δεν ενδιαφέρονται τόσο για την ποίηση όσο για τον πεζό. Λόγο. Εσείς πώς. Τι. Ο εκδοτικός σας οίκος πώς πάει με την ευρωπαϊκή χαίρεση που εγκρίνει τα βιβλία. Έχει ανταπόκριση στην έγκριση των βιβλίων. Ρώτησα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιχορηγεί τον εκδοτικό οίκο ανταποκρίνεται στις προτάσεις που οι εκδόσεις πρες προτείνουν Έλληνες ποιητές. Τώρα τελευταία, ειδικά από τότε που δεν δίνονται χορηγήσεις εδώ στην Ελλάδα, ανταποκρίνεται περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι πριν. Ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Συνεργικά, η ποίηση αυτή που εσείς μεταφράζετε η ελληνική στη Σκωτία με την ποίηση που γράφεται από τους σύγχρονους σκοτσέζους ποιητές. Υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. He says that are there a lot of
similarities with the other Scottish, I mean, from the point of view translate, are there similarities with the other Scottish or contemporary British or not? Between Greek poets and British poets, contemporary. I would say no, actually. I feel my own poetry is much more in tune with the rest of Europe. Say, well, Greek, French, Spanish, Italian. These works have all influenced me. So have American poets, Australian poets. But Scottish poets obviously play a part in it. But there is a big difference between British mainland poetry and the rest of Europe. I find myself that Britain is a bit undecided in various ways, not only aesthetically, but politically. Scotland, Wales, Ireland all want independence. They all have their specific modes of poetry or any other art form. So in certain respects, Britain remains detached from mainland Europe. And at the moment in Britain, poetry is, I feel anyway, marginalised. But the differences between British poetry and poetry in Europe, as far as I'm aware, is pretty different. But you could say the same, say, of contemporary French poetry and contemporary Greek poetry. There's a big difference there as well. So every nation really has its own objectives, its own methods, techniques, etc. So, you know, Britain, well, perhaps a bit isolated, simply has its own way. It's just a bit of a confused United Kingdom, which isn't very united at the moment. Never has been, actually. But yeah, Europe as a whole, excluding Britain, has more of a unity to it. I feel Scotland, Ireland particularly, have more of an affinity with the rest of Europe, where poetry from England, I mean England, not Scotland, Wales, Ireland, has gone its own way and dissociated itself from the rest of Europe. Scotland, Ireland, Wales, we go our own way. We're Scots, etc., are basically a Celtic nation. We feel more of an affinity with France and further beyond. The Scots have got a reputation as travellers and are generally more interested in what is happening beyond their own borders. I find England tends to be much more insular, wrapped up in its own concerns rather than looking beyond at what other artists, whatever the medium, are doing, wrap themselves up in themselves. I like to think of the Scots as more outgoing and more ready, more prepared to absorb influences from other countries. Yes, he says that. Ναι. Δεν είναι ακριβώς ίδια η ελληνική ποίηση με την αγγλική. Υπάρχει περισσότερο συσχετισμός της σκοτζέζικης ποίησης και της ιρλανδέζικης ποίησης με την ευρωπαϊκή ποίηση. Ενώ η ποίηση στην Αγγλία ακολουθεί ένα δικό της δρόμο. Νομίζει ο ίδιος ότι η δική του ποίηση έχει περισσότερο σχέση με την ευρωπαϊκή ποίηση παρά με την εγγλέζικη. Αυτή είναι η περίληψη. Για την Ελλάδα, τι ελληνική με την σκοτζέζικη, τι έχει να πει. What about the Greek and Scottish poetry?
Well, Scottish poetry has so many different dimensions. I mean, simply from the same must be true in Greece. I mean, I think simply from the gathering of writers we've had tonight, there are diverse directions being pursued by each of us as individuals. And the same is true in Scotland. But Scotland is particularly complicated because writers there have the choice of three languages. They can use English, they can use Scots, or they can use Gaelic, which is not a complication you really have in Greece. So there's that. But I would say on the whole, there's no immediate clear direction in Scottish poetry that I can define at this moment.